Ότι σου έστειλε η Βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας. Και η κυρία σε έλεγε με το βλέπω μου, δεν ήταν άφη καρδία. Τον ίστη και ο λόγο Θεό, με λέει σε βάση τη έργη σου, και την ώρα στην κυρία σου με λέει, και έβαλε σαν το σέλο σκύρα μου, τη ψυχή μου, ως κύρα την ώρα σου. Ας γίνει σαν του όρου, και δεν ξέρει το βλέπω μου. Μια πως λέτε όσο πόσο μου, και μια θύση μας έλεγε μέρα του Ιλλάδου, από τους όρου πίσω όλο το πρωί του λόγο σου, ό,τι τη σύγχυσα. Ενώ η σάμι κύριο λόγο δεν μπορέσω να προσφέρει από την ψυχή μου, εξόντω μια φορά μου κύριο προσέκα τέτοιο, και δεν ξέρω τι πίνει, θέλει μάσο του Θεό μου. Το πνεύμα σαν να πάω ότι με ελπίδα αυτία, έρε και το όνοματό σου και ρεζίσουμε. Δίκιο σου σε εξάξε πίσω στην ψυχή μου, και εδώ ελέγχει του ορθέτε του μου, και από τι πάντα σου πίσω από την ψυχή μου του γονδού σου ήδη. Ότι ελείμω και φυλάχνω προς Θεός υπάρχει, σε την δόξα να αναπέμπουμε το Αυτή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα της Αγίας και της Ψιώνας. Αλληλούια, 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 και το δημόσιο έξυπνο, και δεν διόντου σου ελέγχουμε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενή σημεί, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάση καταπολογία σε απολούντες. Αυτή η συνήθεια σε άντρα σπότ και βάθο λίγο φέρνω με ελέγχο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κύριε ελέγχον ημά σε πισίγα τα πίθα με δύο γυστή συνισπόντα. Μην δε μνηστή των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψε ο κοινό έσπα μα πλήρωσε ημά σε το ρηθρό λιμών. Σύγερη Θεό και εμεί λαό σου πάντα σε έργα καιρό σου και το όνομά σου και κλίμεθα. Και δίκαια είσαι όλα στα μέσα τη πραγματική στιγμή, να είσαι ευλογημένη Θεοτόκια, ελπίζοντα εις θεαμία στοχίσαμε. Χριστή με τέσσερα περιστάσεων, σιγά 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 Ελέησε όνομα ο Θεός, κατ' το μέγα ελεό σου και κατοπίδε τον τιμό σου, ξάλι σου το όνομά μου. Την πλοία ομπύρω με σανομία στα μαρτία του καθαρισόν. Ό,τι ανομία με γονιό μου και μαρτία μου να πιώνω με στην διαπαντό σου. Σύμφωνο ύμαρτο και το πονηρό να πιώνω σε πίσα. Όπω άντε και οφείσαι τη λόγη σου και αντικρίσει το πλήνε θέσαι. Η δουγάρα ανομία συνελήφθη και να μαρτία και σε ένα γύρι μου. Η δουγάρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα πρίφια τη σοφία σου να γύρω σου άδεια. Κρατή με σώμα και καθαριστήσω με πλυνίσμε και υπερχιόδρα σπαθήσω με. Από τη μια γαλλία και προσύνη να γαλλιάσουν το στέα ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπο σώμα των αματιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλισον. Καρδία καθαρά, κτίσον εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ σε γέννησον σε γάτσι μου. Μία απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο με τα λέξα του μου. Από όλο την αγαλία σε εξωτερικού σου και πνεύμα του γεμονικού στη ισόρτα. Τη δάξα όμω να σου δούσε και σε βρει επιστρέψει. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάς και γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και τους φαύλους μου για την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις στη Σία ρε δοκά, κατά στόματα ούτε ευδοκίσεις. Η Σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και με ταπεινωμένη ο Θεός που έξω δεν όσο. Αγάπη μου, Κύριε, διαδοχή των νησιών, υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Κοίτα με Κρίστη Σία, δικαιοσύνη σε ένα χωράκι με τα στόματα, τότε αλήθεια. Ευχαριστήριος μόνος. Έσποτα της τέλειης ο ψουδούρης σου, με λέω της ασφαλαντίας έσποτα η λαρίνα αείς υποδομούν και σώματα πατών και προβλώνουν ελέον πιστούς, αυτός και την νυχτήρις όμως διελέω το ζειώντας. Έσποτα της τέλειης ο ψουδούρης σου υπάρχει, του σου έλεγω δέσου τα πλήθη σήμα καλή. Όταν με λέω πλήρω, πλήρω μυστικό, πλήρω μυστικό, πλήρω μυστικό, τον υπερνούσο έλεγχο πιστό σε του να σύλλαθεί με γη. Δόξα τα πρίγκια ή ό,τι αγίου πνεύμα την χτισμό σου τον ιερό φιλάνθρωπε, ο αποστόλη τη ει επασθενού η δούλη σου, τελή συμπαθό σε τη λάμενο, τε δι' αυτόν εντέξε η πάντα σφραγίδη σου ελέησον. Και νύν και αίσιο όλα στον αιώνα μη, η μόνη του τη ειρήνη πέρα από σαπνί του δίσασα, τε προ θεών πρεσβεία σου αή,
των σημάτων και θλίψεων, των σώνει και τη γήτρου, του σούσι και τα στήτρωσε, όπω απάστο μεγαλείου. Δέσποτα, πιστά η λέξη του δούλου σου, ή μόνο ω θαυμαστό και ανθρώπη τη πιστή ήλιο του ασθενού και δεινό δό, Χριστέ και χάρη σου άνωθεν. Δέσποτα, πιστά η λέξη του δούλου σου, ελέα χάφο ποτέ, προσανοκή κατακρισμού θεία σου, δείξα ζωπή, κύριε σώσον την ελέη τους κάμποντας. Όξε πατή και ιό και αγίου πνεύμα τη λαμπάρει θείο φωτός εν το ελέη σου της τεφέρινον, τον ελέη χρήση και νυν πίστη του ελέου σου σπέρνοντα. Και νυν και αείς όνες λαβή, επίλεψον ευμενός μύτη του πάντου ποιητού άνθεν και τη πικράν κάπω συνδύσον τους νοσούντας παιδεία σου. Ως θείος ποταμός του ελέους υπάρχουν ως άβυσος πολλής συμπαθίας κύριμων, δείξον του σου ελέους τα θεία νύθρα και πάντα σίεσαι, βλύσοντας το θαυμάτων πηγάς αυτόνος και πλήνων άμπαντας, σίγαρα ή προστρέφοντες, θερμός την χάρη την ξεχνούμεθα. Ο ιατρός και βοηθός του εν πόλης, που τροπίστε και σωτήρ τον ενώσεις, αυτός τον δόλο δέσποτα και Κύριε δώρης επηρίαση, του της νοσούσι δούλη σου, ήκτυλον ελέησον τους πολλάς επτοκότας, το σφαλμάτο λύτρωσε Χριστέ όμως, δοξάζουσι τη Θεία σου δύναμη. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου αδιάφθορον, ως φύρον σωτήρ υπάρχον του κοινοθένεν χάριτη και κόσμων καθέρων ήκτυλον ελέησον, τον τη Θεία πίστη σου με όλον πας σαρκός απανεπαλήφοντα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, η λαρότη της φραγίδος του σου ελέους, νύντα πιστήσει δέσποτα, σφραγίσα σου δούλου άβατον, απρόσωπο την είσοδο πίσω, πας εναντίες δυνάμεις. Όσο πατρί και ιό και αυγείο πνεύματι, όπως καλείστε και λέγον τους ασθενούντας ιερουργούς ευθέους σου, και τούτον εντεύξει και χρήση ελέους σου, φιλάνθρωπε σώζεστε, σώσον σου ελέγον κάμματα. Και νύχτια είσαι όνα στον ομιν Θεοτόκια υπάθενε, Παναγία σκέπη, στερά και φύλαξ μου, λιμήνθια και θύμος, κλίμαξ και προπήγιον, ελέησον δίκτυρο, προσέγαρα και μόνη κατέφυγον. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου υπάρχουν αγαθέτω ελέους η άβυσος, ελέησον ελεήμον σου το Θείο ελέο, τον κάνοντα ως έρθουν αγνός. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, ψυχά, σημών, Χριστέ και τα σώματα άνωθεν, σφραγίδος του Θείο τύπο, αγιάσεις απράστος χειρίσου, πάντα σίασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, διαφάτου σου στοργή υπεράγατε Κύριε δεξάμενος, τα στουμήρου διαπόρνης αλήψεις και κτήρισον τους δούλους σου. Και νύχτια εις αιώνας τον ομή, πανύχτια αγνή περάγατε δέσποινα, ελέησο του Θείο χρεωμένος, ελέω και σώσον τον ηγέτη σου. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, λόγιου σου ότι ελέου δείξας φιλάνθρωπε, εν βασιλεύσει τη χάρη, η αρχιερεύση ταύτην τελέσας σφραγισμό σου και τον σπάσχοντας σώσον ως εύσπλαχνό σου. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, μέθεξης, μη εκ πικρών δαιμόνων εφάψητο, του επαλήψει εν θέω τα συστήσει ότε σημειωμένο, αλλά τη σκέπη περιτύχησον τούτο τη δόξη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, όρεξον χείρα τη είναι ξύψου φιλάνθρωπε, και σου το έλεον σώτηρα αγιά σα δίδω, το σώι και τη ησυχία και το σημάτων πάντων εκλήτρωση. Και νύν και αείς όλα στον αιώνα μην, πέφυνα εν το Θεό σου λίγο κατάκαρπο, μύτη του Χρήστου ελέα, δις μύρι σώθη κόσμος ελέος, ο δεν σώζε πρεσβειών, επαφή σου τους κάνοντας. Δες ελέος πηγή υπάρχουν υπεράγατε, τους πίστη θερμή ελέο το αφάτο σου προσπεσόντας, έξυπναγνε εκ παντίας λύτρωσε κακώσιος και τας αυτών νόσου αράμενος παράσχου την Θεία χαρινάνωθεν. Σύ ελέη και η κτυρμή σου σώτερ, μόνος Θεός πάντων ιατρεύων πάθητε, των ψυχών και των σωμάτων τα συντρίμματα, αυτός θεράπευσον και τους ενώσει πάσχοντας έσπαγνε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, εν το λιπένιν ελέου χρήση πάντων τας κεφαλάς δίδου ευρωσύνης, τούτο τριχαρμονήν, τον έλεον ζητούντι σου της εκτιτρώσεως, το πλουσίο ελέου σου Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ξύπος υπάρχει κατά δαιμόνων, σώτε σου εις φραγής, πείτε αναλύσκον πάθητα των ψυχών, ιερέων την και σε δεύτεση, όχι την ίαση, είναι δεδεγμένη πίστη ημνούμεσε. Την ίδια η πίστη στους αιώνες των αιώνα, μην σύπτων κρατούντα εκεί πάντα μη την Θεού έντονε κυρία σκούστα Θεοπρεπώς και αφράστου σωματός σας υπέρ του κάνοντος εξηλίωσε του τον Θεόμεθα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, άφαντος ελέησον σωτήρ κατά το μέγα σου και θείο έλεος, τούτου το ρήπομγα δέσποτα μυστικός υπεγητώμενη, κυρία ελέου ιερού χρήση προσάγωμεν της νοσούσης,
ους περ δυνάμει της ή πάντας ίασε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, ρήθρις το ελέον σου Χριστέ και επανήμασε τον ιερέον σου πλήγον ως εύσκον τους Κύριε. Τα σωλήνας και τα τράγματα και αλγιδών επιφοράς, του ερανά και σπαθών τριχωμένου, όπως καθάρισε τη σύντη χειρόσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, σύμβολο της άνθρωπης προπής και ηλαρός το θέλεων, ποιον ημίν, διαγράφουσι δέσποτα, μη μακρύνσου το έλεος, μη δε παρήνεις τους πιστώσα, ή κραυγάζοντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ένδοξον ο Στέφανον αγνή εφήσι σύλληφε, των δύο τόκων σου, εχθρών αμπίκοντα φάλαγγας, και νικώνται κατά κράτους αυτούς δυο χαρίτων σου πεδρές καταστεφόμενε, αγλαίες σε ανυπνούμεν πανίμητε δέσποινα. Δέσποτα πιστέ ελέησον τους δούλους σου, δέψον τον ανώθεν εκτύρμον, δείξον σου το έλεος πάση, δώσ νη την αντίληψη της σύ και την ισχύ σου το προσιώνηση, δια θείου χρήσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, είδομε πανάγαντε σώτερα γαλλιόμενοι των θείων έλεων, ροπήσου εν θέα υπέρ μετόχους όπερ προσύλληφας, και τυπικός μετέδοκας γιοντρού του Θείου της μετέχουσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, δίκτυρον ελέησον σώτε, ρίσε δεινών και αλγιδόνων, λύτρωσε μελών του πονηρού, του σου συγκέτας, ψυχάς και σώματος ελεήμων Κύριος, χάρη Θεία αξιόμενον. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων μην, ύμνος και δεήσεις παρθένε προσδεχομένη, το σών δούλων ρίσε χαλεπών πατημάτων και αλγιδόνων τες ηγεσίες των διημών, παράκλαντε τη Θεία σκέπη σου προστρέφοντα. Άξιον εστίος αληθώς με καλύσσε τη Θεοτόκλου και δε μακάρισε και πανομόμεται τη μητέρα του Θεού ημών, τη δημιωτέρα του Θεού Βήτη δοξοτέρα να συγκρίτω του Σεραφείμ και να διαφθόρος Θεών λόγω τα ακούσα την όντως Θεοτόκλου σε μεγαλύνομεν. Εν ελέω αγαθέ επίβλεψον σώματι επί τη δέηση ημών το συνελθόντον εν του ναού σου, το Αγίου σήμερον χρήσε θείο ελέγχο σου τα στους δούλους σου. Δεύτερο πιστεύω να είσαι δούλου σου, έδωσε σε χάρη στο σώμα και ευδιά, για το σώμα ευδιάλακτε αποστόλων φιλάνθρωπε. Ελέω Αγίο σου, θεραπεύει πάντων πληγάστε και νόσου. Διό ελέω σου πιστό, του προσιώντα και νύο έφραγμα, αγίασον ελέησον, αγιασδό σου καθάρισον και κρυφή τη αφάτου σου καταξίωσον, Κύριε. Βλέψω να κατάρρεκτε εξ ουρανότενο έξκαθρο εν κυρία δωράτου σου φραγίσα φιλάνθρωπε, τα σημώνε τύσει ελέω σου δύο. Προπροσδραμώντας η πιστός και εξετούντα πτεσμάτων άφεση και δόρισε την ίαση της ψυχής και του σώματος, είναι απόθοδο ξάδεσαι μεγαλύτερο το κράτο σου. Χρήση του ελαίου σου του και ιερέου φιλάνθρωπε, επαφή του συγκέντα σου Αγία σον άνωθεν, το σημάτων ρίσε, ψυχήστε το ρίχο, κάθαρον έκπινο σωτή και πολυπλόκο σκαρδάλων ήτρωσε, του πόρου παραμύθισε, τα σπερή στάσει εκδίωξον, τα σκύψει, αφάνισο, ο συγκύρμο και έσπλαγνο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Σε του καθαράτου το του βασιλείου παλάτιον, τη οπό πολύ ύμνητε, το νου μου καθάρισο των εσπυλωμένων πάση αμαρτία και καταγώγιων τερπνών, τη υπερθέου τριάδο πίεσον όπω τη δυναστεία σου και το αμέτρητο έλεο, μεγαλύνο ο ζώμενο, ο αγρίο κέντη σου. Άγιο Θεό, Άγιο Θεό, Άγιο Θεό, Άγιο Θεό, Άγιος ο Θεός, 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 Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, τέστα συμφόρος της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε, ασθενίας ημών, έλα και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νύχι και αείς ο όλας να μην, Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, τότε η βασιλεία σου, και γύρω ημάς σου σε τραγμένου της γης, του λάθου ημών, και εμείς να δώσει εμείς σήμερα, κάπου σε γύρω σου είπατε ημών, πως εμείς αφιέρωσε πελάτης ημών, και εμείς ενέγκης ημάς και αθμών, να ρίζει ημάς του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν ταχύς αντιλήψη μόνος υπάρχω Χριστέ, ταχύα την άνθρωπη δείξον επίσκεψη, εις πάσχους ηθούθησον, λύτρωσον οσημάτων και πηγών αγιδώνων, έγινον του ημίσε και δοξάζει να πάσχος, ερβίες τον κόπο μόνο φιλάω. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε Δαϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθόμεν.
υπέρ του Αγίου εικονού του και των μεταπίστεων συμβλαβίας και φόβου Θεού, θυσιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του περιεστώτος λαού να απεκδεχομένου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του ευλογηθήνε το έλεον τούτο, τη επιφυτίση και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του ανδρών του Θεού και της ενθεώρης της σκέψης αυτών και υπέρ του ερθήν από αυτούς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του ληστείνει αυτούς τη και ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊκόμενου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δαϊκόμενου, Κύριε, ο εν το ελέη και της εκκριμής υιόμενος τα συντρίβατα των ψυχών των σωμάτων ημών, αυτός δέσποτα, αγίασον και το έλεον τούτο, ώστε γενέστε της χρειωμένης εξ αυτού, εις θεραπεία και παρεγήπαντος πάθους, νους σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος και πανός κακού, είναι και εν τούτο ταξαστήσου το Πανάγιο όνομα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, καθείς αντίληψη μόνος υπάρχον πιστεύω, κακίαν την άνοδο δείξον επίσκεψη της Πάσχου Συγούλη σου. Λύτρωσε να σημάτων και πιτώνα αγγιγόνο, έγινε ότι ημίσα και δοξάζει ένα πάστο, πρεσβείεσαι το τόπο μου ανεφυλάβδοτε. Τη ψυχή στα όματα πεπειρωμένο, ή χτιστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εγγενετής εν μετανία εκραυγάζωση, σύ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρο. Η ψυχή μου, Κύριε, είναι αμαρτίες παντίες, και ατόπι πράξη, η δεινό παραλυμένη, έγινε ότι εκεί είσαι από επιστασία, που όσπε και το παράγιο νίγηρα σπάλε, ή να κράζω σε ζωσμένο, συγκτήν μου δόξα, πιστεύω το κράτη. Ω του κυρίου μαθητή, αν ελέγχει ο δίκαιο του Ευαγγέλιο, ο μάθη έχει στο παράτρεπτο, η παρησία του στο αδελφόθεο του πρεσβεύνου ιεράρχη, ηκέτευε χτιστών των θεών, σωτήνετα ψυχά ημών. Ο πατρό μου να γεννήσει το λόγο, επειδή μη σα το σημά σε πεσχάτων, τον ημερώνει άπο και θεσπέσια, πρώτον σε ανέδειξη των Ιερουσαλήμων ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων, των μυστηρίων των πνευματικών, όθε σε πάντα συμβόμενα απόστολα. Εν τη μύρη Σάγκη, η Ιερουργό ανεδείκτη του Χριστού γαρώσει επ' Ευαγγέλιο γύρω σα, έθηκα στη ψυχή σου υπέρ λαού σου, έσουσα στου αθώου ή του θανάτου, δια τούτο υγειάστη ω μέγα μύστη θεού τη χάρη του. Μέγα νεύρα του εντή κυρίνη, σε υπέρμα πολύ κουμένη, ανθρωπόρετα έργη νοπούμενα, όσου ιδιαίου καθίδε στην έπαση. Σαν δύο φαρίνα στον έστρα, ούτω άγιε μεγαλομάτι η μύτη, στο το φέρνει και αν ευδορίσετε η μύτη μεγάλη. Ατσουφόρη άγιε και η αματική παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμων η Θεό, είναι απτεσμάτων άθεση παράσχητε ψυχέ ημών. Άγιε να άγιε και δραματουργία, μη σκέψεστε τα ασθενεία ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε η μύτη. Τα μεγαλεία σου παρθένε, τι διηγήσετε, βρίζει γαρθάγματα και πηγάζει άματα και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών, ως θεολόγος και φίλος Χριστού. Παιδεία θέλει και τίποσα πραγμάτικο, με λέω στην γη του κόσμου καταφύγιον, τον όσο όμεση, θεωτό και δέσποινα πρόφθασον, και κινδύνον ήτρωσε ημάς, η μόνη τα χέρος μας ατέβουσα. Και αν είναι ο Κύριε το λέω όσο πριμάς, αγαλιάσεις τη δίκαιη κυρίω. Σοφία. Καθοδικής επιστολής η απόπτωνα άγραφα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας, της μακροθυμίας, τους προφήτας, ή ελάλησαν εν το όνομα του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομαι τους υπομένοντας, την υπομονή, υπομονή νιώβη κούσατε και το τέλος Κύριου είδετε, ότι πολύ έσπαζε στην ο Κύριος και εκείνον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνύεται, μήτε τον ουρανό, μήτε τη γη, μήτε άλλον την αόρτον, ή το δε ημών τον έλε και το ου, ή να μη είσαι υπόπτη πέσετε. Κακοπαθήτης εν ημίν, προσευχέστο, ευθυμίτης ψαλέτο, ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάς το του πρεμιτέρου σου θυσία και προσευχάσον επ' αυτόν, αλύσαντε σε αυτόν ελαίο εν το όνομα του Κυρίου και η ευχή τη πίστεω ω το κάμματα. Και εγγελεί αυτόν ο Κύριο, κάνω αμαρτία, είπε ποιητικό, αφαιρθήσετε αυτό. Σου ομολογήστε αλύσετε παραχρώματα και έρχεστε υπεραγγείλων, όπω ηγαθείτε. Πολύ ψήδε, ειδικαίων, εργουμένοι.
Ειρήνη σοι των αγινώσκοντι και παντή των αλλών. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Το ανάγνωσμα προσκομεν. Το καιρό εκείνο, δομικός της προσύπτωτο Ιησού πειράζουν αυτόν και λέγουν, διδάσκαλε τι ποιήσα ζωή αιώνιων κληρονομήσω, όντα είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριε τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας σου, και εξ όλης ψυχής σου, και εξ όλης ισχύος σου, και εξ όλης διανοίας σου, και το πλησίον σου ως εαυτόν. Είπε δε αυτό ορθός επεκρίτης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλουν δικαιούν εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν. Και τι σε στήμου πλησίων, υπολαβών δε ο Ιησούς είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Και ληστές περιέπεσε, ή και εκδίσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύστης, κατέβαινε εν τη οδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν ευσπλαχνίστη. Και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού, επί χείων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επιμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν του επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τίσουν τούτον το τριών πλησίων δοκίσει και γονένει του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος με ταυτού. Είπε νουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιή ομοίως. Δόξα Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου υπάρχουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήθεια εις τους αιώνες των αιώνων. Κυρίου Δαϊδό, άνερχε αδιάδοχε Άγιε Αγίων των ομολογητούς Υιών εξ αποστήλας Υιόμενων πάσα νόσιων και πάσα μαλακία των ψυχών και των σωμάτων ημών, κατάπιψον το Άγιο σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο. Και ποιήσουν αυτή χρειωμένη τη Ισδούλη, ει τελεία είναι απολύτω των αμαρτιών αυτών, ει βασιλεία ουρανών κληρονομία. Σύγερη ο Θεό, ο Μέγα και θαυμαστό, ο φυλά σου τη διαθήκη σου και το ελαιό σου τη αγαπώσει, ο διδού λίτρο είναι αμαρτιών δια του Αγίου σου παιδό Ιησού Χριστού, ο αραγγινή σα ημά από τι αμαρτίε, ο φωτίζων του τυφλού και ανορθών του κατεραγμένου, ο αγαπών του δικαίου και του αμαρτωλού ελαιών. Ο ανακοινήσας ημάς εξκότους και σκιάς θανάτου, λέγον της εδεσμής, εξέρχεται και της εσκότη να καλύπτεστε. Έλαψε γάρετες καρδίες ημών το φως της επιγνώσεως του μονογενού Υιού, αφού δι' ημάς επί της γης όχθη και της ανθρώπης ανεστράφη. Και της δεξαμένης αυτών έδωκεν εξουσίαν τέκνα σου του Θεού γενέστε, δια λουτρού παλικενεσία στην υιοθεσία νημήν χαρισάμενος. Και αμετώπιση μας επίησε εν της εκ της καταδιαναστίας του διαβόλου, επί ού και ευδόκησε εν αίματι καθαρίζαστε, αλλά εν ελαίω Αγίου έδωκε τον τύπο του σταυρού αυτού, εις το γενέστε ημάς Χριστού Πίμνιον, Βασίλειον Ιεράτε, μα έθνος Άγιο, καθαρίσας ημάς εν ύδατη και αγιάσας εν το Αγίο Πνεύματι. Αυτός δέσποτα Κύριε, δώσ' χάριν στη διακονία σου ταύτη, πως έδωκας προσύ το θεραποντή σου και Σαμουήλ το αγαπημένο σου και Ιωάννη το εκλεκτό σου, και βάση της καθεκάς την γενεάν ευαριστής ασύσχη. Ούτω ποιήσον και ημάς γενέστε διακόνους της καινής του Υιού σου Διαθήκης επί το έλεον τούτο. Ειν περιποιήσω το τιμίο αυτού αίματι, ή να αποδυσάμειν τας κοσμικάς επιθυμίας αποθάμε με τη αμαρτία και ζήσω με τη δικαιοσύνη. Ενδυσάμειν το Κύριο ημών Ιησού Χριστόν δια της χρήσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεσθε. Γέννητο Κύριε το έλεον τούτο, έλεον αγαλιάσεως, έλεον αγιασμού, έδημα βασιλικών, θόραξ δυνάμεως, πάση διαβολικής ενεργίας αποτρόπιων, σφραγής ανεπιβούλευτος, αγαλία μακαρδίας, ευφροσύνη αιώνιος. Είναι και εν τούτο η χρειόμενη το της αναγεννήσεως ελαίου, φοβερή όση της υπενατής, και λάψωσιν εν της λαμπρότης των Αγίων σου,
μη έχοντες πύλων ή νητίδα, και εις νεκτώσιν εις τας αιωνίου σου αναπαύσεις, και δέξονται το βραβείο της ανοπλήσεως. Σον ηγαρεστή του ελεήν και σώζει νημάς ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ Άγιε, Ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο Πέμψας των μονογενείς Υιών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, πάσαν όσων ιόμενων και χθανάτων λυτρούμενων, ίασε και τους δούλους σου εκ της περιεχούς αυτούς σωματικής και ψυχικής ασθενείας δια της χάριτος του Χριστού σου, και ζωοποίησον αυτούς κατ' ουσίαι ευάρεστον, πυροφιλωμένης η ευχαριστία εν αγαθοργία αποπληρώντας, πρεσβείες, υπεραγίας, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίων και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλιτικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερονιμών, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού κύριου και Ιωάννου, Φωτελεήμων Σκερβολάου, Σαμψών και Διομήδου, Μοκίου και Εμκίτου, Θελαίου και Τρίφανο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμη και Άνη, και πάντων των Αγίων, ότι σύ πηγή των Ιαμάτων, ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ισχύς μου και μισείς μου, ο Κύριος. Πρόσκομαι. Παιδεύαν με δευσέμαι, ο Κύριος. Σοφία. Προσδομέως επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, οφείλουμεν εμείς οι δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βασάζει, και μη εαυτής αρέσκει. Έκαστος γαριμών του πλησίων αρισπέτω εις το αγαθόν, προς οικοδομήν. Και γάρο Χριστός εαυτό ήρεσε, ούχε αυτό ήρεσε, αλλά κάτω γέγραπτε. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επεπέ. Όσα γάρο προεγράφει, συμμετέρα διδασκαλία προεγράφει. Είναι αντί της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δώει μη το αυτό φρονή εν αλήγης κατά Χριστόν Ιησού. Εν ομοθυμαδών εν ενιστώματι, δοξάζει με τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Διότι προλαμβάνεστε αυτούς, καθώς και Χριστός προσελάβετε εμάς, εις δόξαν Θεού. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι και παντήμαλο, σωτία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Ευαγγελίσου. Εκτό κατά καν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομαι. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως συμπλούσιος και ζήτη δίν τον Ιησούν της εστί και ούκ και δύνατο από το όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδραμών έμπροσθε να ανέβει επί συγκομωρέαν ή να είδη αυτόν ότι δι' εκείνη σήμελε διέρχεστε και ως ήλθεν επί τον τόπο να αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν «Ζακχέ, σπεύσες κατάβητη, σήμερα ο γάρεν το οίκο σου δί με μήνε». Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξε το αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγών και ζωλεύοντες, ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ειδότα ημίση του υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της προχής, και ή την οστή εσύ κοφάντησα, αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον σωτηρία του οίκο του το εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί. Ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολολό. Όξα σοι Κύριο, σας πει. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μήκα ελεώσου, δε μετάσαι πάπησον και λέει. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφένσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού και υπέρ της συγχωρηθήνε αυτής πάν πλημέλημα εκουσιώντη και αγουσίωντη. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Δαϊθόμεν, ο Θεός σου μέγας και ύψιστος, ο υποβάσης τίσος προσκυνούμενος, η της σοφίας πηγή, η της αγαθόητος όντως ανεξιγνίας τους άβυσσος και της ευσπλαχνίας απεριόριστον πέλαγος, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα, ο των προαιωνίων και θαυμασίων Θεός, ο ανωδής ανθρώπων εννοών ισχύει καταλαβέστε, επίβλεψον εις άκουσον ημών των αξίων δούλων σου και όπου επί το ονοματί σου το μεγάλο, το έλεγον τούτο προσάγομεν, κατάπεψον της εις δωρεάς τα ιάματα και άφησε να αμαρτιών και ίασε αυτούς εν το πλήθη του ελέου σου. Ναι, Κύριε ευδιάλακτε, ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος, ο μετανοών επί της κακίας ημών, ο ειδός ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου, επί τα πονηρά εκ νεόρθους αυτού.
ομοί θέλουν το θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν, ότι αυτήν των αμαρτωλών σωτηρίαν εν ανθρωπή σα, Θεόσον και πλαστή δια το πλάσμα σου. Σύω λοιπόν, ούκ ήλθον καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού σε μετάνοια. Σύω το πρόβατον ζητήσα το αφορολό, σύω την απολωμένη δραγμή επιμελώ ζητήσα και ευρώ. Σύω λοιπόν, ότι τον ερχόμενο πρόσβε ομοί εκβάλει έξω. Σύω την πόρνη του στιμίου σου πόδα δάκτη βρέξασαν. Μη με δελειξάμενο, σύω λοιπόν, ω άκησαν πέσει έγκαιρε και σωθήσει. Σύω λοιπόν, ότι χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αυτό έπειδε έσχα δε δέσποτα εξ ύψου αργίου σου, συν επισκιάσα σημείν τη αμαρτωλή και να αξίζει δουλή σου. Εν χάρητη του Αγίου Πνεύματο εν διόρτάτη και κατασκήνωσουν επί του δούλου σου, του επεκνοπώντε τα ίδια πλημελήματα και προσιώντε η πίστη και προσδεξαμένου τη δία σου φιλανθρωπία, είτε επιμέλησαν οι λόγο οι έργο και τα διάνοια, συγχωρεί σα εξάλληψαν και κάθαμε αυτού από πάση αμαρτία και αίσθη παρών αυτού διαφύλαξαν τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή αυτών, πορευωμένου στην τη δικαιώμασή σου, προ το πικέτη πίχαρ μεγενέστερη του διαβόλου, ήγαν και παυτή δοξαστή το πανάγιο όνομά σου. Σόν γαλεστή το λέει και σώζει η μάσο Θεό, Θεό Θεοσμών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάγκο σου πατρί το πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα στον αιώνα. Νυν και ο Θεό του Βαγού και στο πύρο μου, πρόσωπο με, κύριε του Ραφή στη ζωή του, σοφία. Προσπαθεί θείο πρώτη σου στο κεφάλι του ανάγκου, πρόσωπο με. Αδελφοί, τιμήσαστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρου και ους μεν έθετο ο Θεός εν την Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβεργήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτες, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσα λαλούση, μη πάντες ερμηνεύουση, ζηλούνται δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολή οδόν ημίν δείπνημη, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα καρπό συγχώρη, κύβαλο λαλάζον. Κι αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε όλη μη τη στάλει, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημίν. Κι αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου είναι καυτίσω με, αγάπη δε μη έχω, ουδόν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασιμονεί, ου ζηλεί τα εαυτή σου, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρεται αδικία, συγχαίρεται αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε πείτε. Ειρήνηση το αναγνώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ του καταματταίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού έδεκαν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλουν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον. Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απορολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δε μετά σου επάρξον και λέσον. Έτι δε όμηθε υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάνω πλημέλημα εκουσιώνται και ακουσιώνται. Ότι λαίμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δε ηθόμε, δέσποτα παντοκράτου Άγιε Βασιλέα, ο παιδεύων και μη θανατών, ο υποστηρίσουν τους καταπίπτοντας, και ανορθών τους κατεραγμένους, ο τα σωματικάς θλίψης διορθόμενος των ανθρώπων, ετού μεθάς ο Θεός ημών, όπως επαγάγει στο ελαιό σου επί το έλεον τούτο, και τους κρυωμένους εξ αυτού εν το όνοματί σου, είναι γέννητη αυτής της ίδιας ψυχής και σώματος, και εις καθαρισμού και απαλλαγή παντός πάθους, και πάσης νόσου και ασθενείας, και παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναι, Κύριε, την ιατρική σου δύναμη, ουρανό την εξαπόστηλον, άψε του σώματος βέσου των πυρετών, πράγμα του πάθους και πάσα λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον. Γεννού η ιατρός των δούλων σου, εξέγερον αυτούς αποκλίνης οδυνηράς και στρωμής καρπόσεως.
Σώος και ολοκλήρους χάρη σε αυτούς την Εκκλησία σου, ευαριστούντες και ποιούντες το θέλημά σου. Σον ηγαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εγγύαν ημέρα του καλεσομέσου. Πρόσκομεν. Κύριε Σάκουσον της Προσοχής. Σοφία. Το Κορυφίου Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνου. Πρόσκομεν. Αδελφοί, ημείς ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είναι ο Θεός. Ότι νικήσω εν αυτής και εν περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοδεύει λαός. Τι ο εξέλθε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος, και καθάρτου μη άπτεστε. Καγωείς δέξαμε ημάς και έσομε ημίν εις Πατέρα και μη σε ζεσταίμει εις Υιούς και Θυγατέρας. Λέγει Κύριος Παντοκράτορ, τα αυτά σου έχοντες τας Ευαγγελίες αγαπητοί, καθαρίσαμε εαυτούς από παντός γονισμούς, σαρκός και πνεύματος, επιτελούν τα Αγία Σύνη, εν φόβο Θεού. Ειρήνη Σύ, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Ευαγγελίσου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Κύριε δόξα Σύ. Το καιρό εκείνο ερθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένη και πελέσουσαν, και ύψα το της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθηκε διεικόνη αυτό. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε να περθύνει στο πέραν και προσελθόν εις γραμματεύσει πεν αυτό διδάσκαλε ακολουθήσωση όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εαλόπη και σχολεούσε έκουση και τα πετεινά του ουρανού και τα σκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε, επίτρεψόν μη πρόβλημα να περθύν και θάψει τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Και εμβάντη αυτό εις το πλοίον, ακολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Έλα ίσον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιό σου, δε μετά σου υπάρχουσον. Και έλα ίσον, γιατί διόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αθλειών, τον δούλο του Θεού και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτής πάντου πλημέλημα, εκούσιον και ακούσιον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δαϊθόμε. Αγαθέ και φιλάνθρωπε εύσπλανε και πολυέλεε Κύριε, ο πολύ συνελεή και πλούσιος αγαθόητη, ο Πατήρ των Ιχτηρημών και Θεός πάση παρακλήσεως, ο ενισχύσας ημάς, δια των Αγίων Σοποστόλων ελαίων μεταπροσευχής, τας ασθενίας του λαού θεραπεύεστε. Αυτός και το έλαιον τούτο σύνταξον ισίαση της εξαφοκριωμένης, εις απαλλαγή πάση νόσου και πάση μαλακίας, εις απολύτρωση των κακών των απεκδεχομένων την παρασωσοτηρία. Ναι, δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, δεομετά σου παντοδύναμε του σώζει πάντα σημάς. Ο μόνος ψυχών και σωμάτων ιατρός, αγίωσον πάντα σημάς. Ο πάσα νόσον ιόμενος, ίασε και τους δούλους σου, εξέγερον αυτούς αποκλίνης οδυνηράς, δια ελέους της εις Χριστότητος. Επίσκεψε αυτού εν ελέη και εκτιμή σου, αποδίωξον από αυτόν πάση αρρωστία και ασθένεια. Είναι εξαναστάντε στη χειρή σου την κρατιά βλέπου με τα πάση ευχαριστία, όπω και νυν μετέχονται στη σύσα φάτου φιλανθρωπία, υπνώμη και δοξάζουμε εν σε τοπιούν τα μεγάλα και θαυμαστά, ένδοξάτη και εξαίσια. Σον γαριστή το ελεή και σώζει νυμά ο Θεό ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό. Και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Συ Κύριε φυλάξας εμάς. Πρόσκομαι. Σώσον με Κύριε το εγκλένικο νόσιο. Σοφία. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, που θέλομεν ημάς αγνοή, υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης εν διασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπέρ δύναμη, ώστε εξαπορρυθήνε ημάς και του ζήν. Αλλά αυτοί εν εαυτής το απόκλημα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτες όμεν εφέ αυτής, αληπτοθεώτα γύρονται τους νεκρούς. Ως εκ τυλικού του θανάτου ερίσσατο ημάς κερίεται, ο εις όν ελπίκαμεν ότι και έτηρήσετε συγυπουργούντων και ημών υπέρ ημών τη δαΐση, ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα, δια πολλών ευχαριστηθεί υπέρ ημών.
Ειρήνη σύ, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη φάση, ελπίζω. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Προς η Κύριε δόξα σου. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών χρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας σε αυτών, ού και έλαβον μετέ αυτών έλεον. Εδε χρόνιμοι έλαβον έλεον εξ αντί εις αυτών μετά το λαμπάδον αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάση και εκάθευδον. Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονεν. Ιδού νυμφίος έρχεται εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάση επαρθένη κίνη και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέ της φρονήμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι οι λαμπάδες ημός βαίνεται. Απεκρίθησαν δε εφρόνημη λέγουσε, μήποτε ου καρκές ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προσπολούντας και αγοράστε αυτές. Απερχομένον δε αυτούν αγοράσει, ήλθαν ο νυμφίος και έτοιμοι σήλθαν με ταυτούς τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριτής είπε, αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Όχι, Κύριε, δόξα σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, για τον Αγίο Ελεός σου, δεν μετάσου υπάρχουσον και ελέησον. Και επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως, των αμαρτιών των δούλων του Θεού και υπέρ της συγχωρητήν εαυτής παν πλημέλημα εκούσιόντι και ακούσιόντι. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δαϊθόμενου, Κύριο Θεός ημών, ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, ο εγείρων από εκείς τοφών και από κοπρίας ανήψων πέντητα, ο των ορφανών πατήρ και των χειρών και των χειρών κριτής, ο των χυμαζωμένων λιμήν και των νοσούτων ιατρός, ο τας ασθενείας ημών απόνους βαστάζων και τας νόσους ημών λαμβάνων, ο ενλιαρότητη ελαιών, ο υπερβαίνων ονομίας και εξαίρων αδικίας, ο ταχύς βοήθεια και βραδύς σοργήν, ο εμφυσίσας εις τους εαυτού μαθητάς και υπών. Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε της αμαρτίας, αφήεται αυτής, ο δεχόμενος των αμαρτωλών τη μετάνοιαν και εξουσίαν έχωση χωρίν αμαρτίας, κολλάς και χαλεπάς, και ίας συμπαρέχων, πάση της συναστενία και μακρονοσία διάβουση. Ο και εμέ των ταπεινών και αμαρτωλών τεν άξιον δούλων σου, των εν πολλές αμαρτίες υπευλεγμένων και πάθε συνειδωνών συγκυλινδούμενων, καλέσας εις τον Άγιον και υπερμέγεις των βαθμών της ιεροσύνης και εις ελθύνης το ενδότερον του καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων, όπου παρακύψει Άγιοι Άγγελοι και θυμούσι, και ακούσε της Αυγελικής Φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς και απολαύσε της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Ο καταξιώσας με, η ευλογήσετε επουράνια σου μυστήρια και προσφέρεις η δώρα της κρυθυσίας υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και με συντεύσει υπέρ των λογικών σου προβάτων είναι αδια της πολλής και αφάτου σου φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτούν εξαλείψεις. Αυτός υπεράγατε βασιλεύ, ενώτησε την προσευχή μου εν ταύτη τη όρατη και αγία ημέρα και εν παντή καιρό και τόπο και πρόσχεστη φωνής δεήσεώς μου και τους δούλους σου, τους στην ασθενία ψυχής και σώματος όντων την ίεση δόρισε, παρέχουν άφεση αμαρτιών αυτής και συγχώρηση πλημελημάτων, εκουσίονται και ακουσίων, θεραπεύουν αυτούς πληγάς ανιά τους, πάσα νόσων και πάσα μελακίαν, δόρισε αυτής ψυχική ίεση, ο αψάμενος πεθεράς του Πέτρου και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέρθηκε διεκόνηση. Αυτός δέσποτε και τους δούλους σου, παράσκου η αυτή και απαλλαγή πάση τροπιών γιδόνος, και μνήστητη το πλουσίο σου κρυμών και το ελαίου σου. Μνήστητη ό,τι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκκοινότητος αυτού και ουδής ευρίσκεται αναμάρτητος επί της γης. Σίγαρο μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, ο ελθόν και σώσας του ανθρώπινου γένους και ελευθερώσας ημάς εκ της δουλείας του εχθρού. Εάν γάρης κρίσιν έρθεις μετά τον δούλο σου, ουδής ευρεθείστε καθαρός από ρήπου, αλλά παν στόμα φραγίσετε, μη έχουν τι απολογίσαστε, ότι ως ράκος αποκατημένης, πάσα η δικαιοσύνη μόνη ενώπιόν σου.
Δια τούτο αμαρτίας νεότητος ημών μη μνηστείς, Κύριε, σίγαρ υπάρχεις ελπίς των απελπισμένων και ανάπαυσης των κοπιόντων και επεφορτισμένων εν ονομίες, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, τουλέσον ο Θεός που μέγα ο λαιός σου πρόσκομαι. Καρδία καθαράκτησον εμεί ο Θεός. Σωτία. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμου. Πρόσκομαι. Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστός αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, κατά τον Διού τον ούκα εστίν όμως, η δε του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν στι παθήμασει και τι επιθυμίε. Η ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλου προκαλούμεν οι αλλήλου θονούντε. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπο, έτυχε παραπτώματι, η μη συμπνευματική, καταρτίζεται το τι ούτων επνεύματι πραότο. Σκοπό σε αυτόν, μη και συμπειραστή, αλλήλου τα βάρη βαστάζεται. Και ούτω αναπληρώσετε τον νόμο Χριστού. Ειρήνη σοι, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του μεταματέων Αγίου Ευαγγελίου. Το ανάγνωσμα προσκομεν. Το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς στα μέρη Τύριου και Σιδόνος. Και εδώ κινήκαν ανέα από τον ορίον εκείνων. Εξελθούσε εκράδμε στην αυτολέγουσαν. Ελέησόν με, Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Ο Δεού καπεκρίθη αυτή λόγω. Και προσελθόντες οι μαθητοί αυτού, οι ρώτουν αυτό λέγοντες, απόλυσουν αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκλητής είπεν, ου καπεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απορολότα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκλητής είπεν, ού καίστη καλόν λαβήν των άρτων το τέκνον και βαλής κιναρίης. Είδε είπε, ναι Κύριε και γάρτε κινάρι εστί από το ψυχείον, το πιπτόντον από τις τραπέζες των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοί, ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις, και η άθητη γάτηρ αυτής από τις ώρας εκείνη. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός για το Μέγα Έλεος, δεόμετα σου υπάρχουσον και ελέησον. Έτι δεόμετα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δήλων του Θεού και υπέρ της συγχωρηθήν εαυτής παν πλημέλημα εκουσιώντη και ακουσιώντη. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δαϊκόμενου. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ιατρός των ψυχών των σημάτων ημών. Όταν νόσους ημών απόνους βαστάζουν, ούτω μόλο πει πάντες οι άθιμοι νοπιμήν ο καλός, ο εις αναζήτησιν ελθόν του πλανηθέντους προβάτου, ότι σου λιγοψήκης διδούς παραμυθίαν και ζωήν της τετριμένης, ότι πηγήν της αιμορροούσης δωδεκαετίους εν ιασάμενος, ότι θυγατέρα της Χανανίας του καλεπού δαιμονίου ελευθερώσας, ο το δάνειο χαρισάμενο στη δυσύχρο φυλάτε και τη αμαρτωλό την άφεση δού. Ότι νίαση το παραλυτικό δωρισάμενο συνδιαφέσει των μαρτιών αυτού. Ότι το τελώνει το λόγο δικαιό σα και το ληστεί είναι διασκάτη αυτομολογία προ δεξάμενο. Ότι τα σαμαρτία του κόσμου αράμενο και το σταυρό προσιλό σα. Σου δεόμεθε και σε ηγετεύομαι εν τη αγαθότητή σου. Αυτό άνε άφεση χώρισε ο Θεό τα σανομία τη αμαρτία του ανδρού σου. Τα πλημελήματα αυτών τα εκούσει και τα ακούσια, τα εγνώσει και να γνύεται εν παραβάσει και εν παρακοή τα νυχτή και εν ημέρα. Ή υπό κατάραν ιερέως, ή πατρός, ή μητρός εγένετο, ή οφθαλμόν ιστίασαν, ή όσφυσιν εξετρίναν, ή αφή κατεμαλακίστησαν, ή γεύση κατεπόρνευσαν, ή ενιαδήποτε κινήσει σαρκός και πνεύματος, του σου απειλοτριώτησαν θελήματος και της εις αγιότητος. Ήτι είμαστε αυτοί και εμείς, ως αγαθός και αμυσίκαπρος Θεός και φιλάνθρωπος, συγχώρησον μείον αυτούς και ημάς εις το αναρρυπωμένο βίο με τα πεσίν, μη δε εις τα σολεθρίους οδούς αποτρέχειν. Ναι δέσποτε Κύριε επάκουσόν μου του αμαρτωλού, εν τη ώρα τάχτη υπέρ του ανδρούς σου, πάρει δε ως αμυσίκαπρος Θεός τα παραπτώματα αυτών άπαντα, απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως, το στόμα αυτών της ενέσεως πύρωσον, τα Κύριε αυτών άνοιξο προς δοξολογία του ονοματός σου. Τα σκύρα αυτών έκτινο προ εργασία των εντολών σου, του πόδα αυτών προ τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον, πάντα αυτών τα μέλη και την διάνοια τη ή κατασφαλιζόμενο χάρη την.
Σίγαρι ο Θεός ημών, ο δι' των Αγίων Αποστόλων, επιλάμενος ημίν λέγον, όσα αν λύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής. Και πάλι, αν την αναφείτε σ' αμαρτίας αφήνεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Και ως επίκουσας Εζεκείο εν τη θλίψη της ψυχής αυτού, εν τη ώρα του θανάτου αυτού, και ου παρείτε στη δέηση αυτού, ου το καμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αξίου δούλου σου, επάκουσον εν τη ώρα τάχτε δεωμένου σου. Σίγαρη Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Εβδομικοντάκης επτά πιένε της περιπίπτωσης της αμαρτίας και λέψας, και σύ αγαθόλυτη και φιλανθρωπία, και μετανοών επί της κακίας ημών, και χαίρον επί την επιστροφή των πεπλανημένων, ότι ως η μεγαλοσύνη σου ούτε και το ελαιός σου, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε με το θυμό σου, ελέγξεις με, πρόσκομαι, και λέεις όλοι κύριοτε ασθενείς ημείς, Σοφία, Θεσσαλονικής, πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα, πρόσκομαι, αδελφοί, παρακαλούμενοι μας, νουδετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέκεστε των ασθενών, ακροθυμείτε προς πάντας, οράτε μη της κακών, αντί κακού, κίνη από εδώ. Αλλά πάντοτε το αγαθό διώκεται, και εις αλλήλους και εις πάντας, πάντοτε χαίρετε, αδελίτως προσεύχεστε, ερπαντή ευχαριστείτε, τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Ο παντός είδους πονηρού απέχεστε, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς, και ολόκληρο μου το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Αμέμπτως την παρουσία του Κύριου ημών, Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ειρήνηση του αναγινώσκοντη. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εμφωτίστου και με τα μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε ότι γραώσασαι. Το καιρό εκείνο παράγωνο Ιησούς είδεν άνθρωπον κατήμενον επί το τελώνιον μακταίων λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθημι και αναστάσει κολούθησεν αυτόν και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικίαν. Και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέγκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς που χρίαν έχουσιν ισχύοντες ιατρού αλλοί κακώς έχοντες πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίλθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Επάκουσον και ελέησον. Ελέητη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, το δήλο του Θεού και υπέρ της κορυθήνη αυτής, παν τριμέλημα εκουσιώνται και ακούσεων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δέσποτα Κύριο Θεός ημών, Ιατρέ ψυχών και σωμάτων, όταν χρόνια πάθη θεραπεύων, ο Υιόμενος πάσα νόσων και πάσα μαλακίων εν το λαό. Ο θέλω πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Ο μη πουλόμενος το θάνατο του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Σίγαρ Κύριε την Παλαιά Διαθήκη. Έθου μετάνοια της αμαρτωλής, Δαβίδ και την Εβίτες και της πριν και της μετατούτους, αλλά και την επιδημία της ενσάρκους οικονομίας, που και κάλεσας δικαίους, αλλά αμαρτωλούς της μετάνοια, ως τον τελώνιν, ως την πόρνιν, ως τον ληστήν, ως βλάσφημον και διόπτη των τέταρ Παύλων, δια μετανοίας προσδεξάμενος, Πέτρα των κορυφαίων και Απόστολών σου, αρνησάμενος σε τρίτον,
Δια μετανοίας προσεδέξου και προσελάβου και επιγγείλω αυτό λέγον. Συ η Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία. Και πήλε άντου ουκ κατ' ισχύσου συν αυτής. Και δώσου συν τας πλήσης βασιλείας των ουρανών. Διόπερ και εμείς αγαπέ και φιλάνθρωπε, κατά τα σαψευδή σου επαγγελία σταρούντες, δέο μεθάσου και οικετεύουμε την δύο ρατάχτη, επάκουσον της δεήσεως ημών και πρόσδεξε αυτήν ως τιμία μα προσφερόμενόν σου και επίσκεψε τους δούλους σου, και ήδη επιμέλησαν εν λόγω η έργο και τα διάνοια, η εν νυχτή εν ημέρα υποκατάραν ιερέως εγένετο, ή το ιδίωνα θέματι υπέπεσαν, οι όρκο παρεπίκραναν και ορκωμότησαν, παρακαλούμεν σε και δέο μεθάσου, άνες άφεση χώρισον αυτής ο Θεός, παραβλέπων τας ανομίας αυτών και της αμαρτίας και τα εγνώση και αγνία γενόμενα παρ' αυτών. Και ήδη το εντολό σου παρέβησαν ή επλημέλησαν. Ως σάρκο φορούντες και τον κόσμο νικούντες, οι εξενεργίες του διαβόλου, αυτός ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρο μόνος υπάρχει σαν αμάρτητος, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ούγαρ έπλασα στον άνθρωπο εις απώλεια, άλλης περιποίηση του εντολών σου και ζωής αυθάρτου κληρονομία. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και Κύριε δαϊκόμεν, Κύριε Ιησού. Βασιλεύ Άγιε, εύσπλανε και πολυέλεε Κύριε, Ιησού Χριστέ Ιε και Λόγε του Θεού του ζώντος, ο μη θέλων του θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ότι ήθη μη μην χείρα αμαρτωλού επί τας κεφαλάς του προσελθόντος συν αμαρτίες και του μένων παρασού διεμού άφησιν αμαρτιών. Αλλά συν χείρα κρατεάν και δυνατήν, τι εν το Αγίου Ευαγγελίου τούτον κατέχω επί τας κεφαλάς των δούλων σου, έκλεινον και δέομαι συν αυτής και οικετεύω της βαθιστάτην και αμνησή κακών σου φιλανθρωπία. Ο Θεός ο σωτήρι μόν, ο δια του προφήτου σου Νάθαν μετανοήσεν τον Δαβίδ, επί της ειδής αμαρτήμας είναι άφηση δωρησάμενος και του Μανασί την επιμετανία προσευχή δεξάμενος. Αυτός και τους δούλους σου, μετανοούντας επί της ειδής αυτό πλημελήμαση, πρόσδεξε τη συνήθη σου φιλανθρωπία, παρορών αυτών πάντα τα παραπτώματα. Σίγεργε ο Θεός ημών, ο κερδομικοντάκης επτά φιένε και λεύσας, εις περιπίπτους είναι αμαρτίες, ότι ως η μεγαλοσύνη σου, ούτω και το έλεό σου, και εσύ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχον σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υγήθηκε Άγιο Άγιο, βασιάσεις ημών που παρέχεται πάση την δεωμένη, ως μεγίστον των αιών αξιοπρεβέντες, παρά της αελάου πηγής, σωτήρος ημών Χριστού. Ησύχαρος ημάς ο Κύριος, όσο μαζί του στον Αποστόλο, του δέδωκα ημί την εξουσία, κατά πνευμάτων εκαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλει και δεν απέμει πάσα νόσο και πάσα βαλακή πάνω τον λαό. Διότι στις προστάγμες εις αυτού καλώς πολιτευσάμενη, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν παρέχεται, και πρέπει να πάρεις εγώ της ομάδας ημών, όσο πατρί και εγώ και ο βρέβον, και μην πιέσω ότι νεύρομαι, αλλά πεις εσύ του λειτουργικές που ανάβομαι, άδους αδεινών ημών επαναστάσεις. Άσης πλησιάς ημάς, απαλλάτουσα, σε έγαλμα αγήν ασφαλή και βεβαία ανάγκηρα ανέχομαι. Συ προστασία και κτίνεθα, μη ασχηθώ με δέσποινα, σε προσκαλούμε εις πέρσον εις ηγεσία συ Χριστόν δώοντα. Και ρε δέσποινα, η πάντο βοήθεια, χαρά και σκέπη και σωτήρια των ψυχών ημών, σε πατρί και Υιό και Πνεύματι. Και νίκαι έσω να μην κυρελέσω, κυρελέσω, κυρελέσω. Πάτε λάγια βλόγια. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος για την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναβόμου Αγίας Αυτιμητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, πρώτου Ιεράκτορου Σολύμων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λαΐμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλησπέρα σας και καλή Ανάσταση. Τα ακούσατε στα δεξιά και αριστερά, καταφέρετε το πικέτο. Να μην μιλάτε μόνο γιατί συνεχίζουμε. Μόνο να προσθυνάτε.
Έλα το κινήσουμε και προσπέσουμε τη στόχη μας και λίγο Θεό. Δεύτε προσκυνήσου, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαβάζουμε το απόδομο, παρακαλώ. Δεύτερος εμπεριάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Thank you.